Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά και να την παλεύετε με την καραντίνα, γιατί εμένα έχει αρχίσει και μου τη δίνει. Ψέματα δεν θα πω. Θέλω να επιστρέψουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς γρήγορα και στη ρουτίνα μας. Σήμερα, ωστόσο, θα δούμε τα αγαπημένα μου προϊόντα και μερικά όχι και τόσο αγαπημένα για τον μήνα Απρίλιο, που πότε μπήκε, πότε έφυγε, ούτε που το κατάλαβα, παιδιά, με την καραντίνα. Το καλό όμως είναι ότι είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω πολλά προϊόντα και να τα δοκιμάσω καλά, να τα χρησιμοποιήσω πολλές φορές δηλαδή. Οπότε σήμερα θα σας πω ποια είναι τα αγαπημένα μου και ποια νομίζω ότι δεν αξίζει καθόλου να ασχοληθείτε μαζί τους. Πριν ξεκινήσουμε, όπως πάντα, να σας ζητήσω να γραφτείτε στο κανάλι μου, γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε τώρα το κουμπί subscribe ή εγγραφή και το like αν σας αρέσουν βίντεο τέτοιου τύπου και αυτό το βίντεο, για να ξέρω να προσπαθώ να κάνω συχνότερα. Όπως ξέρετε, δεν έχουμε κάθε μήνα αυστηρά βίντεο με αγαπημένα. Και αυτό γιατί θέλω να τεστάρω πραγματικά τα προϊόντα που έχω στα χέρια μου και να σας μιλάω για αυτά που όντως έχω αγαπήσει, αντί να στριμώχνομαι και να προσπαθώ να βρω αγαπημένα να βάλω σε ένα βίντεο κάθε μήνα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω χωρίς να φλιαρώ άλλο και θα σας πω ότι λέω να ξεκινήσουμε με το μακιγιάζ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το foundation, το οποίο φοράω και σήμερα στο πρόσωπό μου και σας έχω μιλήσει για αυτό. Νομίζω το είχα εφαρμόσει κιόλας ένα μακιγιάζ που είχαμε κάνει στο κανάλι σε προηγούμενο βίντεο. Και είναι το Syncro Skin Self Refreshing Foundation. Είναι oil free, έχει SPF 30 και είναι ένα foundation, παιδιά, που φοράω πραγματικά κάθε μέρα, γιατί ξέρω ότι θα με προστατεύσει και από την ηλιακή ακτινοβολία, οπότε δεν χρειάζεται να βάλω και extra αντιλιακό. Μου δίνει μια πάρα πολύ ωραία κάλυψη, μου δίνει ένα πολύ ωραίο τελείωμα, matte τελείωμα, και πολλές φορές δεν το σετάρω καν όταν ξέρω ότι θα γυρίσω σπίτι σε 2-3 ωρίτσες. Επίσης η κατάσταση της επιδερμίδας μου είναι πολύ καλύτερη, ήμουν πολύ λιπαρή αν θυμάστε, αλλά έκανα αυτή τη θεραπεία με τα οξέα, οπότε τώρα που έχει ισορροπήσει κάπως η κατάσταση δεν χρειάζεται καν να τσετάρω με πούδρα. Ωστόσο, σήμερα για να κάνω τα γυρίσματα το έχω σετάρει κάπως, αλλά όπως βλέπετε δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο φωτεινό τελείωμα και είναι και πάρα πολύ σταθερό. Πάμε, concealer δεν έχω, θα πάω σε μάσκαρα. Έχω δύο μάσκαρα για τις οποίες σας έχω μιλήσει και σε προηγούμενα βίντεο και αυτό είναι το νόημα, νομίζω, ότι έχουμε δοκιμάσει και έχετε δει κι εσείς πώς φαίνονται αυτές οι μασκάρα στην κάμερα και εγώ τις δοκίμασα κατά τη διάρκεια και αυτού του μήνα και είδα πραγματικά ότι είναι καταπληκτικές. Λοιπόν, η πρώτη που φοράω σήμερα λέγεται In Extreme Dimension 3D Black Lash και είναι από την MAC. Είναι μια καταπληκτική μάσκαρα, μου δίνει εμένα αυτό τον όγκο, την καπηλότητα και το διαχωρισμό που θέλω στις βλεφαρίδες μου και είναι και πάρα πολύ σταθερή, δεν μου τρέχει, μπορώ με ασφάλεια να τη βάλω και στις κάτω βλεφαρίδες και να συνεχίσω τη μέρα μου. Η άλλη μάσκαρα για την οποία θέλω να σας μιλήσω είναι από Bobbi Brown και είναι αυτή εδώ η αδιάβροχη. Λέγεται No Smudge Waterproof Mascara και είναι πραγματικά εξαιρετικά αδιάβροχη. Έχω πλύνει το πρόσωπό μου και δεν έχει κουνηθεί καθόλου και φυσικά δεν τρέχει και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάρα πολύ σταθερή, νομίζω ότι θα είναι η νούμερο ένα σας επιλογή στο καλοκαιρινό νεσεσέρ όταν μας αφήσουν με το καλό να πάμε και στις παραλίες. Λοιπόν, να μείνουμε στα μάτια και θέλω να σας μιλήσω για αυτά εδώ τα μηχανικά μολύβια από τον Coré. Είναι τα Volcanic Minerals Velvet Eyeliners. Το συγκεκριμένο είναι στην απόχρωση Lavender Sorbet του 73 και το φοράω και σήμερα εδώ στο εσωτερικό του ματιού μου. Βρίσκω ότι έχει πολύ ωραία απόδοση, πολύ ωραία διάρκεια. Δεν με ενοχλεί που έχω επίσης ευαισθησία, σας το έχω σφατσάρει και αυτό όπως και τα υπόλοιπα στο βίντεο που κάναμε που σας έκανα την παρουσίαση των προϊόντων του Coré, οπότε μπορείτε να τα τσεκάρετε αν θέλετε. Και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα το οποίο σας φορέσω και γύρω από τα μάτια τώρα που καλοκαιριάζει. Θα περάσω σε ένα προϊόν το οποίο είναι από Bobbi Brown, είναι μία σκιά, είναι ουσιαστικά ένα μολύβι, μία σκιά σε stick, longwear cream shadow stick λέγεται, και είναι στην απόχρωση golden bronze. Εντάξει, όταν ακούω bronze σκέφτομαι μόνο καλοκαίρι, έτσι, δεν υπάρχει αυτό το χρώμα. Όσο το απλώνετε αφήνει αυτή τη γυαλάδα, έχει ένα πολύ μικροσκοπικό glitter μέσα, αυτή τη γυαλάδα που είναι πάρα πολύ ωραία για το κινητό βλέφαρο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ή πάρα πολύ έντονο ή να το σβήσετε με τα δάχτυλά σας, πάρα πολύ εύχριστο. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα προϊόν που θα είναι στο νεζεσέρ της παραλίας, μην σας πω, αυτό που είμαστε όλη μέρα στην παραλία και μετά πάμε κατευθείαν να φάμε και θέλουμε να κάνουμε ένα touch-up, αυτό είναι ένα πολύ εύχριστο προϊόν και δεν χρειάζεται πινέλα για να το εφαρμόσετε. Λοιπόν, πάμε σε
κραγιόν και θα σας δείξω αυτό που φοράω σήμερα στα χείλη μου. Είναι το Liquid Lipstick στην απόχρωση 27 Cranberry Sorbet. Είναι από τον Κορέ, είναι από τη σειρά Morello Matte Lasting Lip Fluid και έχω ερωτευτεί αυτή την απόχρωση, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για την άνοιξη και το καλοκαίρι, όσο έντονη χρειάζεται, χωρίς να φοράτε κόκκινο κραγιόν, αλλά χωρίς και να είναι αυτό το φούξια, το οποίο κάποιες φορές είναι πάρα πολύ έντονο και λίγο έτσι τρομακτικό να πω, απειλητικό να πω, δεν ξέρω. Εμένα με τρομάζει. Τώρα αυτό μου φαίνεται ότι απλά δίνει ζωντάνια στο πρόσωπο. Νομίζω ότι σε όλα τα πηγαίνει τώρα που το ξαναβλέπω. Και σε ξανθιές και σε μελαχρινές. Προτείνω να το δοκιμάσετε και να μου πείτε τη γνώμη σας. Στα σχόλια ανυπομονώ να την μάθω. Είναι πάρα πολύ σταθερό, δεν ξηραίνει τα χείλη. Έχει και ένα έλαιο που δεν θυμάμαι τι είναι, αλλά σας το έχω πει σε προηγούμενο βίντεο που κάναμε την παρουσίαση με τα προϊόντα του Κορέ, το οποίο ενυδατώνει τα χείλη και πραγματικά το νιώθω αυτό, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δύσκολος με τα liquid lipsticks, αυτό γι' αυτό να είστε σίγουρες. Πάμε σε μολύβι για τα χείλη και είναι ένα μολύβι που επίσης έχω φορέσει σήμερα και έχω κάνει περίγραμμα στα χείλη μου. Ένα μολύβι από την NYX, είναι τα NYX Suede Matte Lip Liners, τα οποία αγαπώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν σας έχω αναφέρει τη συγκεκριμένη απόχρωση που είναι η Cherry Skies. Παιδιά, αυτή η απόχρωση, να την σουατσάρω και αυτή για να τη δείτε, είναι... δεν το λες ούτε φούξια, δεν το λες ούτε κόκκινο, να το πω κάπως ανοιχτό, βυσσινή. Μάλλον κερασί θα το πω, όπως λέει και το όνομά του, έτσι κι αλλιώς Cherry Skies το λένε, θα το πω κερασί και θα πω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με το συγκεκριμένο liquid lipstick που δοκιμάσαμε, αλλά και με κόκκινα κραγιόν εγώ το έχω χρησιμοποιήσει ως περίγραμμα και είναι εξαιρετικό. Πάμε σε Mano, να πάμε πάλι στον Κορέ, σας είχα δείξει αυτά εδώ, τα Mano Gel Effect Nail Color με Sweet Almond Oil, δηλαδή λάδι γλυκού αμύγδαλου. Αυτές οι δύο οι αποχρώσεις είναι οι αγαπημένες μου. Τις πάω ένα λάξ. Μία είναι κίτρινα τα νύχια μου, μία είναι αυτό το πολύ απαλό iridizon ροζ. Και θα σας πω και τους αριθμούς. Λοιπόν, το ροζ λέγεται Marshmallow Candy. Όχι, Marshmallow Cloud και είναι το νούμερο 10. Και το κίτρινο λέγεται It's Bananas και είναι το νούμερο 93. Εγώ βάζω το σκληρτικό μου, βάζω 3 στρώσεις από το κάθε χρώμα και από πάνω ένα top coat που είναι για gel. Μανώ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν top coat, απλά εγώ επειδή σας έχω ξαναπεί είμαι πάρα πολύ αδέξια και άνθρωπος που κάνει πάρα πολλά πράγματα με τα χέρια του γενικά, δεν μου κρατάνε τα μανώ. Ωστόσο σε αυτά έχω δει και πολύ ωραία διάρκεια. Α, και κάτι άλλο, στεγνώνουν και πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό πόσο σημαντικό είναι για εμάς που είμαστε αδέξιες και δεν έχουμε και υπομονή. Πόσες φορές έχω πάψει τα νύχια μου, έχω κάτσει έτσι. Και τελικά πάω να κάνω κάτι και επειδή δεν έχει στεγνώσει καλά, έχω όλο χαρακέσει τα νύχια. Πάρα πολύ. Πάμε σε bronzer από Bobbi Brown και είναι η Illuminating Bronzing Powder στην απόχρωση 4 Aruba. Αυτή εδώ έχει και τεράστιο καθρέφτη όπως βλέπετε. Και θα το σφατσάρω και αυτό στο χέρι μου. Νομίζω ότι έχει ένα ελαφρώς κόκκινο υποτόνο. Αλλά μου αρέσει, παιδιά, πάρα πολύ. Το φοράω, όπως σας είπα, στο πρόσωπό μου, οπότε μπορείτε να το δείτε το αποτέλεσμα, αλλά δείτε το και στο χέρι μου, είναι αυτό εδώ. Και αυτό που μου αρέσει στο συγκεκριμένο bronzer είναι ότι δεν σου αφήνει ένα φωτεινό αποτέλεσμα, αλλά όχι για λάδα αυτή με το glitter, ξέρετε, που δίνει έμφαση στις ατέλειες της επιδερμίδας. Και μπορείτε να το χτίσετε κιόλας, γιατί αρχικά είναι πάρα πολύ διακριτικό. Συνεχίζω με setting powder και δεν πίστευα ποτέ ότι αυτή εδώ η μικρούλα συσκευασία ταξιδίου θα με έκανε να αγαπήσω αυτή την πούδρα. Λοιπόν, είναι η Fenty Beauty Pro Filter Instant Retouch Setting Powder στην απόχρωση Butter. Η απόχρωση είναι σωστή για το πρόσωπό μου, πάρα πολύ, τη βάζω και κατά τα μάτια. Το θέμα με αυτή την πούδρα είναι ότι είναι πάρα πολύ δυνατή στο αποτέλεσμά της. Δηλαδή, αν βάλετε μεγάλη ποσότητα, θα φαίνεται το make-up σας ότι είναι σαν μάσκα. Θέλει ελάχιστη ποσότητα, θέλει να τη βάζετε με πινελάκι. Ωστόσο, έχω βάλει ελάχιστη και σήμερα στο μακιγιάζ μου και, παιδιά, το κρατάει στη θέση του, δεν γυαλίζω καθόλου τη διάρκεια της ημέρας και νομίζω ότι είναι μια πούδρα που, παρόλο που δοκίμασα σε αυτό εδώ το μικρό μέγεθος, θα πάω να την αγοράσω όταν τελειώσουν οι setting powders που έχω και χρησιμοποιώ εναλλάξει αυτή την περίοδο. Και όταν τελειώσει βέβαια και το no buy. Λοιπόν, θα σας έχω update για το no buy, by the way, στο επόμενο βίντεο που είναι empty βίντεο μάλλον, και θα σας πω και ένα-δύο πράγματα που μου τελείωσαν και τα παρήγγυλα.
που δεν σημαίνει ότι έσπασα το no-buy, έτσι, απλά θέλω να συνεχίσω να τα χρησιμοποιώ και δεν τα είχα πια. Άρα αναγκάστηκα να τα παραγγείλω. Δεν είναι πολλά. Μην φανταστείτε ότι έκανα κανένα τρελό shopping spree. Εν τω μεταξύ ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κρατηθώ αυτές τις μέρες που μένουμε σπίτι, έτσι. Γιατί περνάς πολλή ώρα με το κινητό σου και μπροστά στον υπολογιστή, οπότε όλο και κάπου έπεφτε το μάτι μου, αλλά κρατήθηκα. Ορκίζομαι. Λοιπόν, αφήνω την standing powder στην άκρη και πάμε να μιλήσουμε για κάτι που δεν μου άρεσε αυτό το μήνα και με είχατε ρωτήσει για το συγκεκριμένο σαπούνι, γιατί σας είχα αναφέρει ένα σαπούνι από άνθρακα νομίζω σε προηγούμενο βίντεο και είναι από Carbon Theory, αν θυμάμαι καλά, αυτό που μου αρέσει πολύ και νομίζω ότι θα ξαναγοράσω όταν τελειώσω και με τα καθαριστικά που χρησιμοποιώ τώρα. Αυτό είναι από Έρνο Λάσλο. Το έχω βάλει εδώ σε αυτό το βαμβακάκι γιατί είναι λίγο idea. Λοιπόν, το κακό με αυτό το σαπούνι είναι ότι παιδιά το κάνεις στα χέρια σου, προσπαθείς να κάνεις σαπουνάδα και να το βάλεις στο πρόσωπό σου να ξεβαφτίσει, τέλος πάντων να καθαρίσει το πρόσωπό σου και είναι σαν λάσπη. Δηλαδή δεν το πίστευα ότι είναι τόσο δύσχρηστο. Αφήστε που μυρίζει κάπως περίεργα. Μυρίζει αυτή τη σαπουνίλα, αλλά όχι την ωραία σαπουνίλα της καθαριότητας. Δεν μου άρεσε καθόλου, είναι τεράστιο fail για μένα. Ένα άλλο fail είναι αυτό εδώ που βλέπετε τα sticks και ξεχωρίζουν τόση ώρα και είναι αυτό εδώ το αρωματικό, παρέα με τα sticks, όλη τη συσκευασία την αγόρασα από το Body Shop. Δεν θυμάμαι ποιο άρωμα πήρα να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι μύριζε την πρώτη μέρα που το χρησιμοποίησα και εκτοτέ αν και ο χώρος εδώ μέσα δεν είναι μεγάλος που γυρίζω τα βίντεο, το έχω πάντα εδώ, δεν μυρίζει καθόλου, δηλαδή το έχω ξεχάσει ότι υπάρχει, απλά κατεβαίνει γιατί εξατμίζεται και δεν μυρίζει καθόλου. Αντιθέτως, κάτι που μυρίζει όνειρεμένα και μου το έστειλαν τις τελευταίες μέρες είναι αυτό εδώ το κερί από Aveda και είναι στην μυρωδιά Rosemary Mint. Δεν ξέρω αν πιένει κι άλλο άρωμα, πάντως αυτό είναι συγκλονιστικό. Είναι, πώς να το πω, αναζωογονητικό με έναν τρόπο. Αυτή η μυρωδιά είναι καταπληκτική. Λοιπόν, το έχω κάψει λιγάκι όπως βλέπετε και το κρατάω βέβαια μέσα στο κουτάκι του και μέσα στη συσκευασία του για να διατηρήσει αυτό το υπέροχο άρωμά του, γιατί εγώ είμαι τρελή με κεριά. Και μία από τις αγορές που έκανα ήταν αυτή εδώ. Πού είναι, εδώ το. Λοιπόν, γιατί πριν μου στείλουν αυτό, δεν ήξερα ότι θα μου το στείλουν και μου τελειώνανε τα κεριά που καίω συνέχεια. Λοιπόν, by the way, ξέχασα να ανάψω και αυτό, πρέπει να το κάνω. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ από Jo Malone, English Oak και Red Currant. Μία εξίσου καταπληκτική μυρωδιά και θέλω να σας πω ότι αυτό το πήρα 19 ευρώ από το scarletbeauty.gr. Κάντε ένα κλικ να το τσεκάρετε, είναι του ομίλου των εταιριών Estée Lauder που έχει και Jo Malone και άλλα brands μέσα και έχει όχι όλα τα προϊόντα βέβαια, αλλά αρκετά προϊόντα και είναι σχεδόν σε μισή τιμή, είναι τιμές bazaar, οπότε μπείτε, ανανεώνετε συνέχεια και το πλήθος των προϊόντων που έχουν αλλά και η ποσότητα, οπότε μπείτε να το τσεκάρετε γιατί είναι πολύ καλή ευκαιρία να αγοράσετε πράγματα τα οποία δεν μπορούσατε γιατί δεν είχαν έκπτωση, ήταν πάρα πολύ ακριβά και θέλετε να τα δοκιμάσετε ή να ανανεώσετε τις κρέμες προσώπου σας, δεν ξέρω. Λοιπόν, καλές αγορές, έχουμε κάποια ακόμα προϊόντα για να συνεχίσουμε, πάνω να ψω το κερί και έρχομαι. Επόμενα δύο αγαπημένα προϊόντα είναι αυτά εδώ από την NYX. Είναι από τη σειρά This is Everything και αυτό είναι το Lip Scrub και αυτό είναι το Lip Loving Balm. Μου τα είχαν στείλει, νομίζω ήταν στο Advent Calendar μέσα και δεν τα είχα δοκιμάσει για αρκετό καιρό. Και αυτό εδώ παιδιά το Lip Scrub είναι τόσο απαλό με τα χείλη, τόσο ευγενικό θα έλεγα, τόσο γλυκό με τα χείλη που δεν τα ερεθίζει καθόλου. Πραγματικά είναι ένα σκράμπ που μπορείτε να χρησιμοποιείτε και κάθε μέρα που δεν χρειάζεται βέβαια, αλλά δύο φορές την εβδομάδα σίγουρα. Αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα. Έχει πολύ πολύ μικρούς κόκκους μέσα, οπότε θέλει λίγο να το δουλέψετε με το δάχτυλό σας. Και αυτό το balm στη συνέχεια το χρησιμοποιώ και όταν κάνω απολέπιση και γενικότερα το χρησιμοποιώ. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί αφήνει τα χείλη μου πολύ πολύ απαλά. Είναι εντατικό και όπως βλέπετε έχει ένα ελαφρύ χρωματάκι το οποίο δεν φαίνεται σαν χρώμα στα χείλη. Απλά ζωντανεύει λίγο το φυσικό χρώμα των χιλιών σας. Πάρα πολύ ωραία αυτά τα δύο προϊόντα, τα ευχαριστήθηκα. Θα σας μιλήσω για ένα προϊόν για το σώμα τώρα. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, είμαι πάρα πολύ δυσπιστή στα προϊόντα που λένε ότι βοηθάνε στο να μειωθεί η κυταρίτιδα και να φαίνεται καλύτερη η ύφη της επιδερμίδας και γενικά είμαι της άποψης ότι αν δεν κάνεις σωστή διατροφή, εντάξει, η κυταρίτιδα δεν γίνεται να εξαφανιστεί, έτσι. Και να ξέρετε ότι είναι και κληρονομική η κυταρίτιδα, δηλαδή μπορεί
μπορεί να την έχετε κληρονομήσει από τους γονείς σας και όσο καλή διατροφή και να κάνετε, πάλι να σκάει μύτη. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έκανα καλύτερη διατροφή αυτό το μήνα που έμεινα σπίτι λόγω της καραντίνας. Αντιθέτως, θα έλεγα, πιο πολλές ατασταλίες έκανα και λιγότερο γυμναστική. Ωστόσο, αν υποψιαστώ ότι αυτό εδώ το έλαιο ευθύνεται για την πολύ ωραία υφή που έχουν τώρα τα μπουτάκια μου και τα οπίστια μου, θα τρελαθώ. Εγώ θα σας το δείξω γιατί πραγματικά είναι ένα από τα ελάχιστα προϊόντα που νομίζω ότι δουλεύει. Και το βάζω όχι αυστηρά κάθε μέρα, εντάξει, κάνω σχεδόν κάθε μέρα ντους, όποτε κάνω ντους θα βάλω και αυτό, θα το εφαρμόσω στην περιοχή και θα κάνω ελαφρύ μασάζ προς τα πάνω. Είναι από την εταιρεία Ανάπλασης, θα το βρείτε νομίζω στα φαρμακεία. Λέγεται έλαιο σώματος για τη βελτίωση της όψης του φλοιού πορτοκαλιού και έχω φτάσει ήδη στη μέση. Δεν θέλω να μου τελειώσει και έχω δύο αποτελέσματα. Μακάρι να μπορούσα να σας τα δείξω κιόλας, αλλά δεν θα το κάνω, ντρέπομαι. Ωστόσο, νομίζω ότι αξίζει 100% να το δοκιμάσετε το συγκεκριμένο. Τώρα, αν έχετε ευαίσθητη επιδερμίδα, αν κοκκινίζετε εύκολα, αν χρησιμοποιείτε πολύ δραστικά προϊόντα όπως εγώ που χρησιμοποιώ οξέα και μετά έχετε μια ερυθρότητα στην επιδερμίδα σας, αυτό εδώ το σέρουμ, παιδιά, είναι θαυματουργό και πραγματικά το λέω και το υπογράφω από τις πρώτες χρήσεις κιόλας. Δεν έχω πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα, ωστόσο επειδή κάνω συχνά peeling και χρησιμοποιώ και τα οξέα που σας έλεγα, κάποιες φορές με τις μάσκες και όλα αυτά νιώθω πολύ τσίμπημα και νιώθω την επιδερμίδα μου να θέλει κάτι να την καλμάρει. Και αυτό εδώ το serum, το οποίο είναι αυτό ακριβώς που λέει, Redness Relief and Soothing Serum από την Darphin, είναι πραγματικά θαύμα. Νομίζω ότι θα σας σώσει εσάς που έχετε ευαισθησίες και κοκκινίλες, λέγεται Untrial, okay. Νομίζω ότι και την Darphin στα φαρμακεία τη βρίσκεται, ναι, σωστά νομίζω. Πάμε σε ένα προϊόν για τα μάτια, το οποίο έρχεται από την Pixi. Είναι αυτά εδώ τα Firming Eye Patches, τα οποία υποτίθεται ότι συσφίγγουν την περιοχή, ωστόσο εγώ έχω να πω ότι την ενυδατώνουν και πάρα πολύ ωραία, δηλαδή το βάζω και ξεχνάω να το βγάλω. Το βγάζω όταν έχει στεγνώσει τελείως και όταν έχει απορροφηθεί όλο το τζελάκι που έχει πάνω. Αυτή η συσκευασία έχει 30 ζευγάρια. Το ανοίξω να το δείτε. Έρχεται με αυτή εδώ τη σπατουλίτσα γιατί είναι πάρα πολύ λεπτά και έχουν την αίσθηση του τζέλ και αυτά εδώ. Το σηκώνεις λοιπόν το καθένα με τη σπατουλίτσα για να μην το τραυματίσεις και να μην το σκίσεις και το βάζεις κάτω από τα μάτια σου. Είναι συγκλονιστικά και αυτά. Δεν ξέρω αν συσφίγγουν απαραίτητα την περιοχή γύρω από τα μάτια, αλλά βλέπω την περιοχή κάθε φορά που τα χρησιμοποιώ πιο αναζωογονημένη, πιο ξεκούραστη. Νομίζω ότι γεμίζει έτσι κάπως τις λεπτές γραμμές και μου αρέσουν πάρα πολύ. Και τελευταίο προϊόν για το οποίο θέλω να σας μιλήσω σήμερα είναι αυτό εδώ το καθαριστικό από Κορέ, καθαριστικό προσώπου. Κάνει πάρα πολύ ωραία σαπουνάδα που τη λατρεύω. Αφαιρεί κάθε ίχνος μακιγιάζ. Και δεν μου αφήνει την επιδερμίδα καθόλου αφυδατωμένη μετά. Ξέρετε πως μερικά προϊόντα δε μακιγιάζ, όπως το σαπούνι που σας έλεγα νωρίτερα, που κάνει βαθύ καθαρισμό μεν, αλλά αφήνει την επιδερμίδα πολύ αφυδατωμένη δε. Αυτό εδώ είναι πάρα πολύ γλυκό και φιλικό προς την επιδερμίδα. Είναι το Greek Yogurt Foaming Cream Cleanser. Και επίσης το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ και θα το χρησιμοποιήσω μέχρι τέλους, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό βίντεο. Θέλω να μου πείτε ποιο από όλα αυτά τα προϊόντα θα θέλετε να δοκιμάσετε, ποιο έχετε δοκιμάσει ενδεχομένως και να μου πείτε τις εντυπώσεις σας ή ποιο είναι το αγαπημένο σας προϊόν για το μήνα Απρίλιο που τελειώνει σιγά σιγά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και αυτό το βίντεο, πολλά φιλιά, να προσέχετε και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!